Και έχουμε την εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Δεν έφυγε καλά ο Κομπράιζ. Για την πρωτοπορία θα επιχειρήσουν αρχικά ο Μπαλτγουίν είναι αυτός που έχει την ταχύτητα, περνάει μπροστά τώρα, θέλει να προωθηθεί από μέσα ο Κομπράιζ για να προσπεράσει τον Ζιάν Εξπρέσ. Στη συνέχεια είναι ο Κουβέιτ Σίλτ και φυσικά τελευταίος ο Ζαμπαρκάν. Μπαλτγουίν οδηγεί την υποδρομία καθαρά ακολουθούμενος από τον Κομπράιζ και τον Ζιάν Εξπρέσ. Στη συνέχεια ο Κουβέιτ Σίλτ, ο Ζαμπαρκάν. Έχουμε περάσει τα 800 μέτρα μόλις και κατευθυνόμαστε για το σημείο των 600 μέτρων με τον Baldwin να οδηγεί τον Κομπράις και το Zian Express να ακολουθούν και το Κουβέλτσιλ να πιέζεται στην προσπάθειά του να πλησιάσει 600 μέτρα πριν το τέρμα ενώ έχει κρεμάσει ο Ζαμπαρκάν Μακράν στην τελευταία θέση. Baldwin οδηγεί την υποδρομία στρίβοντας για τη λυκή ευθεία ο Κομπράις και ο Zian Express προσπαθούν να πλησιάσουν αλλά και ο Κουβέλτσιλ που κάνει φίνης. Baldwin, Κομπράις, Baldwin, Κομπράις, Zian Express αλλά και ο Κουβέιτ Σιλτ που συνεχώ πλησιάζει. Μπάλτγουιν στα τελευταία μέτρα επιχειρεί. Ο Κομπράιζ επιχειρεί πλέον και ο Ζιάν Εξπρέ. Αλλά έρχεται ο Κουβέιτ Σιλτ από μέσα, διεκδικώντα και αυτό παραπάνω. Ο Κουβέιτ Σιλτ στα τελευταία μέτρα έχει δυνάμει. Επιτίθεται Κουβέιτ Σιλτ, και Ζιάν Εξπρέ. Κουβέιτ Σιλτ, μετά ο Κομπράιζ. Κουβέιτ Σιλτ. Καρέ. Κώστας, καρέ. Οι ομόσταυλοι Baldwin και Zian Express μπροστά από τον Comprise. Μας έκανε εντύπωση που δεν παίζονταν ο Baldwin. Εδώ βλέπουμε πώς θα έρθει στο τέλος ο Kuwait Shield. Είπαμε είναι το άλογο το πιο σταθερό, το πιο αξιόμαχο, πολλά περιθώρια βελτίωσης να προσπεράσει τον Baldwin που θα παλέψει μέχρι τέλους με τον ομόσταυλο Zian Express απ' έξω. Baldwin από μέσα θα συμφωνείτε ότι έμεινε δεύτερος. Με την όποια επιφύλαξη, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε πάνω στον τερματισμό. Από μέσα βλέπετε τον Baldwin και απ' έξω Zian Express. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι από μέσα υπολείπεται στην άφηξη ο Baldwin.